Καλό ήταν να απαντήσουμε σε μία τουλάχιστον από αυτές τις συνηθισμένες έτσι ερωτήσεις που γίνονται στα ραδιόφωνα και τις αποφάσεις των διαφόρων κυβερνήσεων για το πώς πρέπει να είναι η σύγχρονη ζωή. Αυτό μας αναγκάζει λοιπόν να πάρουμε και εμείς θέση στις απόψεις αυτές και συγκεκριμένα στη θέση, στην άποψη της καύσεως των νεκρών. Η καύση λοιπόν των νεκρών. Τα θετικά της καύσεως των νεκρών τα αναλύουν εκείνοι οι οποίοι θέλουν να περάσουν αυτό το σχέδιο και έχουν μερικά επιχειρήματα ότι, όπως παραδείγματος χάρη, ότι το να θάψει ένα νεκρό μολύνει στο περιβάλλον. Μελέτες που έγιναν αποδεικνύουν το αντίθετο, ότι η καύση είναι εκείνη που βαρύνει το περιβάλλον. Τέλος πάντων, δεν στεκόμαστε στο αν το περιβάλλον επιβαρύνεται ή όχι και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό ας το αφήσουμε να το εξετάσουν οι ειδικοί. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο πνευματικό θέμα. Εμείς ως γνωστόν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι Έλληνες σε ένα μεγάλο ποσοστό, κάποτε αν ήταν 98%, τώρα ας είναι 90-85%, δεν ξέρω. Εκείνοι που δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. Το βγάλαν και από τις ταυτότητες για να μην φαίνεται. Γιατί σου λέει, επειδή είσαι Έλληνας, θα είσαι και ορθόδοξος, καταγκασμούς θα κάνουμε εδώ. Μάλιστα. Εκεί τους πείραξε, τέλος πάντων. Είπαμε ότι 85% είναι ορθόδοξοι. Ας μιλήσουμε λοιπόν με αυτό το 85% και ας τους πούμε ότι πρώτα-πρώτα η παράδοση της Εκκλησίας είναι η ταφή. Από την Παλαιά Διαθήκη, αν ενδιαφέρει μερικούς, έθαπταν τους νεκρούς. Λέει ότι ο Αβραάμ αγόρασε έναν τάφο για τη Σάρα, εκεί κοντά σε κάποιους, στους Φιλιστέους, δεν ξέρω πού, και τον πλήρωσε μάλιστα με χρυσάφι αυτόν τον τάφο, για να ενταφιάσει τη γυναίκα του τη Σάρα. Έχουμε τη διένεξη του Κρέοντα με την Αντιγόνη, όπου ο Κρέων είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, δηλαδή έχει το πάνω χέρι και της λέει ότι ο αδερφός δεν πρέπει να ταφεί γιατί ασέβησε, ας πούμε, απέναντι στην εξουσία κλπ. Και η Αντιγόνη θυσιάζεται ακόμα και για το γεγονός, το λέω καλά, η Αντιγόνη, Κρέων και η Αντιγόνη, βάση αυτός, πιστεύω ότι είναι αυτή. Άρα, μια γυναίκα είναι η οποία θέλει να θάψει τον αδερφό της, αυτό είναι το σενάριο του έργου των τραγικών φιλοσόφων της αρχαιότητος και εκεί πάνω παίζεται το παιχνίδι της εξουσίας με την ηθική και του λέει του Κρέοντα ότι δεν σου επιτρέπεται να απαγορεύεις την ταφή του αδερφού μου γιατί υπάρχει θεϊκός νόμος γι' αυτό να θάπτονται οι νεκροί και δεν μπορεί ένας πολιτικός νόμος να εξουσιάζει και να καταργεί ένα νόμο θεϊκό. Σωστό φαίνεται και έτσι είναι δηλαδή. Τώρα έρχονται λοιπόν να καταργήσουν ένα θεϊκό νόμο, το νόμο της ταφής που έχουμε εμείς σαν χριστιανοί και να καθιερώσουν την καύση των νεκρών για κάποια συμφέροντα ίσως όμως υπάρχει και μια μερίδα που λέει ότι θέλουν να καταργήσουν τα χριστιανικά πράγματα, γι' αυτό το κάνουν. Εμείς θα πούμε αυτό που πρέπει να πούμε, δίχως να πάρουμε μέρος στο αν είναι χριστιανικό ή το κάνουν κάποιοι αντιχριστιανοί αυτό. Υπάρχει και αυτή η υποψία να είναι έτσι τα πράγματα. Εάν και έγανε οι χριστιανοί τους νεκρούς, θα έπρεπε να είχαν κάψει και το σώμα του Χριστού. Είδαμε όμως ότι το ενταφίασαν με τιμές, με αρώματα κλπ. Ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ, ο Απαρημαθέας, ο βουλευτής, άνδρας λέει τιμίος κλπ. Ζήτησε από τον Πιλάτο το σώμα και το πήρε. Έχουμε τα οστά των Αγίων, τα οποία δεν θα τα είχαμε άμα είχαν καεί τα σώματα, αλλά και το πιο σοβαρό.
εάν γίνει προαιρετική η ταφή, δεν χρειάζεται νόμος, διότι ήδη προαιρετικά ο άνθρωπος, άμα θέλει να καεί, καίγεται. Το ξέρουμε ότι καίγεται. Περισσότεροι πηγαίνουν στη Βουλγαρία και πληρώνουν μάλιστα 1500 και 2000 και 3 και 4 και 5000 για να καούν, έτσι δεν είναι? Και μετά φέρνουν εδώ την τέφρα τους. Την τέφρα τους. Άρα λοιπόν η προαιρετική ταφή υπάρχει. Μεν να γίνει δια νόμου, μήπως θέλουν να γίνει υποχρεωτική αργότερα η κάυση των νεκρών. Να σου λένε, κύριε, δεν μπορείς να θάπτεσαι, αλλά μόνο να καίγεσαι. Εκεί υπάρχει ένας δόλος. Αυτό πρέπει σοβαρά να εξεταστεί και από τους κυβερνώντες και από όλους τους ευθύνοντες και από την Εκκλησία ακόμα, εάν το πάνε εκεί κατά κάποιο τρόπο. Μέχρι εδώ το θέμα είναι κι άλλο, αλλά εγώ ήθελα σύντομα να σας πω 2-3 λόγια, γιατί να περάσουμε και σε άλλο ένα θέμα. Το θέμα της κάψης των νεκρών θα μας κάνει να απασχολήσει. Αλλά να περάσουμε και στο θέμα της ευθανασίας, η οποία και αυτή ακούγεται κατά κόρο στα ραδιόφωνα και στρέφεται η κοινή γνώμη προς το θετικό της ευθανασίας. Δηλαδή ότι η ευθανασία είναι κάτι που πρέπει να νομοθετηθεί και αυτή. Και υπάρχουν μερικά ερωτήματα και εδώ και να κλείσουμε το λόγο. Η ευθανασία ως γνωστόν σημαίνει κάποιος ο οποίος δεν θέλει πια τη ζωή του για οποιοδήποτε λόγο, παρακαλεί το περιβάλλον του, τους δικούς του, το γιατρό, τους νοσοκόμες, να του αφαιρέσουν αυτή τη ζωή. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο θέλει να αυτοκτονήσει. Και δεν φτάνει που θέλει να αυτοκτονήσει, ενώ υπάρχει τρόπος να μην πονάει με τη σύγχρονη ιατρική, ή να πονάει λίγο, ή να υπομένει τον πόνο, ή μέσω του πόνου να εργαστεί ψυχικά και να δει αλλιώς τα πράγματα, να πει γιατί ας πούμε κλπ. Θέλει τους άλλους να γίνουν συνεργοί στη δολοφονία του. Είναι ένα, να το πάρω έτσι τώρα εγώ και να το πω έτσι καντιώτικα, ψάχνει για συνεργούς ο διάβολος όταν θέλει να εξοντώσει έναν άνθρωπο μέσω της αυτοκτονίας. Και ως γνωστόν η ζωή είναι δώρο του Θεού, και ως γνωστόν το να αφαιρέσεις βία τη ζωή σου, κάνεις μια μεγάλη αμαρτία, γιατί πετάς το δώρο του Θεού και το τσαλαπατάς. Δεν το δέχεσαι, το γυρίζεις πίσω στον Θεό και του λες πάρτε τη ζωή, την αφαιρώ εγώ από τον εαυτό μου, δεν τη θέλω. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει ένα αδίκημα ως προς το Θεό. Υπάρχει μία αμαρτία βαριά που λέγεται αυτοκτονία. Το αν ο άνθρωπος έχει διασαλευτεί από φάρμακα, από νοητική καθυστέρηση, από οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή του συμβαίνει, αυτό το εξετάζει βέβαια ο Θεός και θα δώσει την ανάλογη κρίση. Εμείς δεν μπορούμε να το εξετάσουμε. Και έτσι λοιπόν δεν είναι στο χέρι μας εμάς να κάνουμε ευθανασία στον άλλον. Αλλά σας λέω και κάτι ακόμα. Δίνουμε το δικαίωμα στο γιατρό ή σε κάποιους θεραπευτές να φερούν τη ζωή ενός ανθρώπου. Με το πρόσχημα ότι ο άνθρωπος αυτός τους το ζήτησε. Αποκλείεται να γίνονται παρατράγουδα πάνω σε αυτό? Δηλαδή αποκλείεται σε μια στιγμή να σας πει κάποιος ότι ξέρετε, ο άνθρωπός σας εχθές το βράδυ μας ζήτησε να τον αναπαύσουμε από αυτή τη ζωή και του κάναμε ευθανασία. Μας είπε ότι δεν θέλει να το μάθετε εσείς, αλλά μόνο ο γιατρός ή κάποιος άλλος εκεί που βρίσκεται στο περιβάλλον του νοσοκομείου. Ποιος αποκλείει την περίπτωση να έχει γίνει δώρο από κάποιους άλλους,
οι οποίοι έχουν συμφέρον από το θάνατο του ανθρώπου αυτού και πώς δίνουμε την εξουσία σε ένα γιατρό να αφαιρεί ζωές. Δεν θα γίνει εκμετάλλευση πάνω σε αυτό? Ας σκεφτούμε λοιπόν 2-3 φορές αυτά τα πράγματα που πάμε να κάνουμε και ας μην είμαστε τόσο αφελείς όπως είναι αφελείς αυτοί που κάνουν εκπομπές στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και άρδιν κατά 90%, μην πω περισσότερο, όλοι είναι υπέρ της ταφής των νεκρών και της πράξης αυτής που την ονομάζουν αφαίρεση της ζωής για απαλλαγή από τους πόνους. Ας το σκεφτούμε λοιπόν καλύτερα και ας μην προτρέχουμε σε όλα αυτά τα θέματα, να τα εξετάζουμε από όλες τις απόψεις τους, έτσι. Εξάλλου υπάρχει ένα δεδικασμένο, κάποιος που του ζήτησε μια οδοντίατρος να τη σκοτώσει και αυτός τη σκότωσε και μετά αποκαλύφθηκε ο φόνος και ομολόγησε πώς έγινε το πράγμα και έφαγε 6 χρόνια φυλακή. Αυτό έγινε πριν 30 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 25-30 χρόνια. Λοιπόν, ας λάβουμε υπόψη μας ότι δεν πρέπει να παίζουμε νομοθετικά με αυτά τα θέματα. Είναι ζητήματα ζωής και θανάτου και πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη, πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο για σήμερα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.